Ο κύριος Χίρος Ανδρέου είναι στην γραμμή. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Καλά. Έχετε άγχος? Μπήκατε στη δικασία αυτή να έχετε αγωνία και άγχος ή νωρίς είναι ακόμα? Εντάξει, μωρέ. Πάντα έτσι προστάζεται τέτοιες διοργανώσεις. Οπωσδήποτε υπάρχει αντιδυσιολογημένο είναι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι μια χαρά, προσγειωμένη, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Και αυτό με φτάνει εμένα. Εντάξει. Σε καμιά ώρα τώρα πετάνε και φεύγουν. Mm-hmm. Ενώ εγώ με κάποιους παράγοντες θα ακολουθήσουμε την αποστολή αύριο. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα για αυτά, για τα γύρω-γύρω τα οργανωτικά, θα έχει κόσμο πάω ξεσύρω, είναι δυνατόν? Εγώ είχα μία σύσκεψη με τους οργανωμένους προχθές. Ναι. Τους εξήγησα όλες τις θήκες, τους όρους που μας έχει βάλει η Επιτροπή Διοργάνωσης του Final Four του Κυπέλλου. Και περιμένω ακόμα να μου απαντήσουν αν θα συμμετέχουν, πώς θα συμμετέχουν. Ήδη εμείς στο σωματείο, όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν από 50 εισιτήρια και 20 προσκλήσεις. Και είναι τελικό, ενώ για το τελικό θα υπάρχει μια σύσκεψη Σάββατο βράδυ που θα δούμε πώς θα μοιραστούν. Θα είμαι σε επαφή με τους φιλάθλους να δούμε τώρα τι θα προκύψει από το τελικό. Για το ημιτελικό δεν πιστεύω να έχουμε κόσμο. Βέβαια θα είναι ένα δύσκολο εμάς και εμάς, γιατί θα παίξουμε με τη Σύρος. Το τελευταίο καιρό παρουσιάζεται αρκετά δυνατή. Παίζει την έδρα της. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει έως αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Άρα για το πρώτο κομμάτι μας λέτε ότι είστε σε επαφή με τους συνδέσμους, περιμένετε μια απάντηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Προφανώς θα είναι ένα παιχνίδι σε γήπεδο όπου θα είναι γεμάτο με φίλους στον γήπεδο τη Σύρου, έτσι είναι? Έτσι το πιστεύω. Από εκεί και πέρα μετά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και ένα οργανωμένο σύνδεσμο αρκετά δυνατό του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Πιστεύω ήρεμα θα είναι τα πράγματα στο νησί. Έχουν πάρθει όλα τα μέτρα να είναι ήρεμα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια εκτός έδρας αποστολή για τον ΠΑΟΚ 100% εκτός έδρας. Έτσι είναι ακριβώς όπως θα λέτε. Δεν έχετε χάσει εκτός έδρας φέτος, βέβαια, έτσι είναι? Όχι. Άρα εντάξει. Είναι συνηθισμένοι. Και στο Ρέντι και στη Σύρο και στην Αλεξανδρούπολη και στο Παναθηναϊκό και στον Άρη. Μόνο και η Φυσιά μας έχει μείνει, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ποιος? Μόνο και η Φυσιά δεν μας έχει μείνει, πρόεδρε. Στο πρωτάθλημα. Ναι, θα παίξουμε. Τώρα έχουμε για το πρωτάθλημα έχουμε τρία μάτς τώρα. Έχουμε οριστιάδα μέσα μετά από την επιστροφή από τη διοργάνωση αυτή. Πάμε και η Φυσιά και έτσι το Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω τώρα μετά από το προχθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με τη Φυσιά δεν κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ την πρώτη θέση. Ναι. Σημαντικό και αυτό. Ναι, τα πλέον. Δεν κινδυνεύει. Καταλάβαμε πρώτα να πάμε λίγο στα πιο αγωνιστικά ότι μετά την προσθήκη των δύο παικτών και ένα-δύο παιχνίδια προσαρμογής η ομάδα έφτασε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είναι εκεί, έτσι τους βλέπετε, έτσι τους βλέπετε καθημερινά? Μάλλον ναι. Οι πιο φορμαρισμένοι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο στάνταρ που δεν πιστεύω να παίξει ποτέ κάτω από το στάνταρ. Mm-hmm. Με τους αθλητές που έχει, όπως είναι ο Γκόμες, ο Κουρνέτας, ο Σαφράνοβιτς, ο Κουβανός που πήραμε, ο κεντρικός ο Βραζιλιάνος. Mm-hmm. Εντάξει, είναι οι παίκτες κάποιο επίπεδο τώρα. Πού να φτάσει τώρα, πού να πέσει το στάνταρ το δικό του για να χάσει ο ΠΑΟΚ? Mm-hmm. Έχει φτάσει ένα στάνταρ. Και πιστεύω, όπως λένε όλοι, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα του Πρωταθλήματος. Σωστά. Άρα και το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ποια είναι η γνώμη σας? Μα για φαβορί. Για ποιο λόγο πάμε? Πάμε οπωσδήποτε ως φαβορί για να κατακτήσουμε το κύπελλο. Δεν τα φοβάστε αυτά, έτσι? Μιλάτε ξεκάθαρα ανοιχτά. Δεν κρατάτε. Όχι. Μα πιστεύω τώρα στους αθλητές που έχω, το προπονητικό team και το έχουν αποδείξει όλο το σεζόν. Τι τώρα, πάμε τώρα σε ένα. Τι περιμέναμε? Δύο στόχους. Το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ναι. Συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Εγώ δεν φοβάμαι αυτό. Και όλη η ομάδα του ξέρει αυτό. Είναι αρκετά σοβαρή αυτή η θέση. Το τεχνικό είναι. Διαχειρίζουν τέτοιε καταστάσει. Κύριε Ανδρέου. Έχουμε αθλητές οι οποίοι έχουν πάρει πρωταθλήματα, έχουν πάρει κύπελλα. Γιατί να φοβηθούν αυτή τη στιγμή? Δεν καταλαβαίνω. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Αυτό είναι που σκεφτόμαστε εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είναι σημαντικό το πρώτο τρόπαιο για να μπορέσει η ομάδα να χτίσει νοοτροπία. Έτσι είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Αλλά η πορεία του πρωταθλήματος απέδειξε ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ, ναι μεν στην ιστορία του επαγγελματικού βόλεϊ, δεν έχει κατακτήσει τίτλο, αλλά βλέπω φέτος ότι η πορεία του πρωταθλήματος με κάνει αισιόδοξο ότι πράγματι ο ΠΑΟΚ θα είναι νικητής. Ναι. Δεν ξέρουμε, επειδή έχετε κάθε μέρα επαφή με την ομάδα βεβαίως και ενδιαφέρεστε πάρα πολύ, δεν είστε πρόεδρος μακριά από την ομάδα. Τον Κουρνέτα πώς τον βλέπετε? Γιατί
Εντάξει, ο Βασίλης έχει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά πιστεύω θα είναι έτοιμος για τα μάτς. Εντάξει, είναι αθλητές με προσωπικότητα που υπερβαίνουν. Ξέρουν να ελέγχουν και τον εαυτό τους. Ναι, βέβαια. Δεν πιστεύουν τίποτα. Έως αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω εγώ και από τον ίδιο και από το εθνικό team και από εγώ παρακολουθώ σε κάθε μια βάση της εξήγησης. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, είπατε η ομάδα φεύγει σε λίγο, εσείς φεύγετε αύριο. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί για να καλύψουμε όλο το γεγονός. Πιστεύω θα είναι, αν τα καταφέρουμε, θα είναι μεγάλο γεγονός για την πόλη και για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα και όλους εμάς που βλέπουμε τόσα χρόνια. Για εσάς τον ίδιο το γεγονός ότι ανοιχτήκατε οικονομικά, κακά τα ψέματα. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πετύχετε κάποια πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, αυτή τη χαρά περιμένω. Τι άλλο περιμένω. Σας το ευχόμαστε. Σας το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.